κύριος Λικουρέζος. Εγώ διερευνώ ορισμένα σημεία τα οποία πολυσυζητήθηκαν τον τελευταίο καιρό μετά τις καταγγελίες της κυρίας Πίσχου, τις καταγγελίες περί απόπειρας χρηματισμού της, περί απόπειρας χρηματισμού της πλευράς του θύματος, για την υπόθεση του οποίου διεξάγεται η δίκη αυτή. Και θα ήθελα τη δική σας άποψη, κύριε Κατσαντώνη. Ξέρω ότι το ερώτημα αυτό είναι λιγάκι σκληρό, που ρωτάω ακόμη και εσάς που είστε η πολιτική αγωγή. Αλλά πρέπει να σας ρωτήσω, όπως ρώτησα και τον κύριο Λικουρέζο, τον οποίον τιμά το θάρρος του να απαντήσει σε τέτοιου είδους ερωτήματα. Κύριε Τράγκα, θα περιοριστώ χάριν της αρχής της ισότητος των όπλων. Στα 3-4 σημεία τα οποία έθιξε ο φίλος μου, ο αγαπητός μου φίλος, ο κύριος Λικουρέζος. Βλέπετε ότι εγώ δεν διστάζω να τον αποκαλώ φίλο μου, παρότι... Μα εκτός δικαστηρίων ασφαλώς θα είστε φίλοι. Βεβαίως, και μάλιστα στενοί φίλοι. Έτσι. Πρώτον, σέβομαι απολύτως την αγανάκτησή του για τη διεξαγωγή δικών στην τηλεόραση. Δεν είμαι εκείνος ο οποίος επέλεξε αυτόν τον, όπως θα έλεγε ο κύριος Λικουρέζος, ολισθηρό δρόμο. Πρώτος ο κύριος Λικουρέζος, δια του διακεκριμένου δημοσιογράφου του κύριου Χαρδαβέλα, έστησε πολιτική δίκη Βαγιονή, πολύ πριν αναλάβω εγώ καν την υπόθεση. Δυστυχώς δεν τον έχω στο άλλο παράθυρο. Δεν είναι τηλεοπτική δίκη αυτή, αλλά θα έπρεπε, λοιπόν, μέσα από τέτοιου είδους μονομαχίες να βγάζουμε και εμείς ασφαλείς συμπεράσματα. Γιατί τώρα ενοχλεί η τηλεοπτική εμφάνιση της διαφοράς τον αγαπητό μου κύριο Λικουρέζο, και δεν τον ενόχλησε όταν βγήκε ο κύριος Χαρδαβέλας και τον παρουσίασε και παράθυρο μάλιστα τον ίδιο και έκανε την ανάπτυξη και τέλειωσε μάλιστα ότι ο κύριος Βαγιονής είναι ελεύθερος, αλλά ποιος μπορεί να έχει δικηγόρο ένα Λικουρέζο και για να μένει ελεύθερος ακόμα και όταν κάνει φόνο. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Σοβαρό αυτό που λέτε. Το δεύτερο σημείο... Κρατείτε. Το δεύτερο σημείο είναι το θέμα του χρηματισμού. Θα ήθελα να πω ότι εγώ δεν θα παρεξηγούσα καν ένα δικηγόρο ή δύο δικηγόρους που προσπαθούν να βρούνε έναν τρόπο να κατησυγάσουν αυτά τα τρομερά πάθη που αναπτύσσει ένας φόνος. Πώς το λέτε αυτό εσείς, κύριε καθηγητά μου, επιτρέπετε. Δηλαδή να αυλύνει, αν θέλετε, η μία πλευρά τα όσα λέει, ώστε να προσγειωθεί καλύτερα η υπόθεση. Ίσως και εισόφελος ενός παιδιού το οποίο έμεινε ορφανό. Λέτε μια άλλη πλευρά. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί ο κύριος Λικουρέζος ξεχνάει ότι όπως ήταν το καθήκον του και όπως έπρεπε να κάνει, έκανε σε μένα προσωπικώς την προηγουμένη της δίκης μια συγκεκριμένη προσφορά για να συμβιβαστούμε και για να έχει και το παιδί μια περιουσιακή βάση, αφού είχε το ατύχημα να χάσει τη μητέρα του και μάλιστα, όπως υποστηρίζει προσφορά, ο κύριος Λικουρέζος, από ατύχημα. Είχαμε επίσημη προσφορά από την πλευρά Βαγιονή, λοιπόν, για να μάθουμε και τα οικονομικά στοιχεία. Γιώργο, κοίταξε, μη σχολιάζεις, εγώ και ο κύριος Λικουρέζος είμαστε αρκετά ψύχρεμοι, ώστε να μην φαγωθούμε, λέμε απλώς ο καθένας είπε ακριβώς τη γνώμη του και βλέπεις ότι το πατάω ακριβώς στα ίχνη του. Θα μπορούσατε να αναφέρετε την προσφορά για το παιδάκι? Δεν χρειάζεται. Για το παιδάκι. Εάν συνεχίσει ο κ. Λικουρέζος θα την αναφέρω. Λοιπόν, δεν νομίζω όμως ότι παρεβίασε κανένα καθήκον του, απολύτως κανένα. Έκανε το καθήκον του και είναι το καθήκον των δικηγόρων να προσπαθούν να βρουν μια βάση όταν το κακό έχει ήδη γίνει. Μάλιστα. Και δεν πρέπει να απογίνει. Το τρίτο που ήθελα να πω είναι ότι θα ήθελα εντελώς κάθετα, για να χρησιμοποιήσω έκφραση του σύρμου της μόδας, να αποστασιοποιηθώ από όσα λέει η πονεμένη αυτή μάνα, που την έχω δίπλα μου. Η πονεμένη αυτή μάνα, κατά το μέτρον που στρέφεται εναντίον δικηγόρων οι οποίοι κάνουν ευπρεπώς το καθήκον τους. Ο κύριος Παπάς είναι ένας διακεκριμένος δικηγόρος, είναι εκλεκτός μου φίλος, είμαι περήφανος ότι είμαστε φίλοι και είμαι υποχρεωμένος να σεβαστώ ό,τι ο ίδιος είπε. Διότι αυτά όλα τα οποία είπε από τότε, κύριε Πίσκο, τα διέψευσε. Τα είπατε, κύριε Κατσαντώνη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είναι δίπλα σας
να τη ρωτήσετε στη συνέχεια, προσεπάθησα να την πείσω να μην αναφέρεται σε δικηγόρους όταν λέει τον πόνο της, αλλά είναι τόσο μεγάλος ο πόνος της, κύριε Τράγκα, ώστε είμαι υποχρεωμένος κάπου να τη δικαιολογήσω. Πέστε μου κάτι πριν κλείσουμε και θέλω να σας ευχαριστήσω. Δεν έκλεισα ακόμη, έχω να σας πω άλλα δύο σημεία, τα οποία έθιξε ο κύριος Λικουρέζος. Μίλησε για κραυγές τρομοκράτησης των δικαστών. Ναι. Κύριε Γιώργο μου, ο δικαστής δεν τρομοκρατείται ποτέ. Είναι η υφή του τέτοια να μην τρομοκρατείται όταν δεν έχει λόγο να τρομοκρατηθεί. Είναι όμως το καθήκον κάθε νομικού και το αποψινό μορατόριο μου οφείλεται ακριβώς στο ότι και λίγο χτες τα είπαμε λίγο έντονα με το φίλο μου, ναι, το λίγο συγκρουστήκαμε και δεν θα ήθελα να επιβαρύνω την εκπομπή σας αλλά και τους τηλετές με τη συνέχεια αυτής. Ας ανασάνουμε λίγο. Δεν είμαι όμως ποτέ εκείνος ο οποίος θα κατεβάσει τη φωνή του όταν αισθάνεται και πιστεύει ότι αδικείται. Όχι από δικαστή, από τον οποιοδήποτε. Μάλιστα. Και είναι το παράπονό μου ότι από τις ελληνικής επαναστάσεως και τις ανακηρύσεως ανεξαρτήτου ελληνικού κράτους, κατηγορούμενος με αδίκημα το οποίο κατηγορείται ο κύριος Βαγιονής, δεν γυρίζει ελεύθερος, αν εξαιρέσω κανένα δύο περιπτώσεις που δημιούργησαν και τότε σκάνδαλο. Και ήθελα να τελειώσω με τους ιατροδικαστές στην αντικειμενική γνώμη των οποίων ανεφέρθη ο φίλος μου ο κύριος Λικουρέζος. Ο ιατροδικαστής βάσει μιας αρχής, την οποία θα αναπτύξω αύριο που θα τους εξετάσουμε στο κρατήριο, θέλετε, κύριε καθηγητά. Δεν έχει καθήκον να μην αναφέρεται σε προσωπικές κρίσεις σχετικά με δόλο. Ο δόλος είναι υποκειμενικό στοιχείο. Και όταν τίνει κάποιος το ξύφωση, αν θέλετε να το δεχθώ κι αυτό, σε μια γυναίκα που ισχυρίζεται ο ίδιος ότι είναι στα πρόθυρα της αυτοκτονίας και της λέει πέσε αν τολμάς, και τότε μπορεί να έχει δόλο και να διαπράττει φόνο ο οποίος τιμωρείται με ισόβια. Γι' αυτό το λόγο δεν ομιλούν οι ιατροδικαστές, ομιλούν περί αντικειμενικών ιατρικών ευρημάτων και περιορίζονται εκεί χωρίς να αναφέρονται σε δόλο. Ο κύριος, οι ιατροδικαστές, δεν ανεφέρθησαν σε δόλο. Ανεφέρθησαν στα αντικειμενικά στοιχεία, αλλά παρενοήθησαν. Μάλιστα. Αυτά. Μην πάτε παρακάτω, τα υπόλοιπα στο δικαστήριο. Τα υπόλοιπα στο δικαστήριο. Τα υπόλοιπα στο δικαστήριο, κύριε Καστατζόνη. Νομίζω όμως ότι περιορίστηκα. Νομίζω ότι τα είπατε και εσείς από την πλευρά σας. Σε εκείνα τα οποία έθιξε ο κύριος Λικουρέζος. Ελπίζω να μην σας στείλει στο πειθαρχικό αγαπητός φίλος ο κύριος Ρουπακιώτης. Σας ευχαριστώ. Ξέρετε, πάρα πολύ. Κύριε Τράγκα, όταν πιστεύω κάτι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά πάλι με την κυρία Πίσκου. Σήμερα κουβεντιάζουμε αυτές τις πτυχές της υπόθεσης Βαγιονή. Τις απόπειρες δωροδοκίας που καταγγείλει η κυρία Πίσκου και όλα αυτά που ακούγονται τις τελευταίες ημέρες στα κανάλια, στο περιθώριο θα έλεγα αυτής της μεγάλης δίκης που διεξάγεται. Πάμε πρώτα στο διάλειμμα και αμέσως μετά πάλι μαζί με την κυρία Πίσκου.